Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε μια προσπάθεια αναχέτησης νέων μεταναστευτικών ροών μέσω της μαζικής αποστολής SMS σε διάφορες ασιατικές γλώσσες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΡΙΚΟ, ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στο μικροσκόπιο έχουν μπει κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και δικηγόροι οι οποίοι εκμεταλλεύονται το μεταναστευτικό για να πλουτίσουν. Για τις ομάδες τώρα που προκαλούν επεισόδια έξω από κέντρα υποδοχής, ο Υπουργός ανέφερε ότι είναι οι ίδιοι που πριν από λίγες εβδομάδες ήταν στα δοφράγματα. Ξεσπάθωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής με αυτούς που καλούν την Κυπριακή κυβέρνηση να συνεργαστεί με την τουρκοκυπριακή διοίκηση, όπως αποκαλούν τα κατεχόμενα, για να εισέλθουν στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές όσοι μετανάστες έμειναν εκτός λόγω κορονοϊού. Ερωτήθηκε για αυτούς που προκαλούν επεισόδια έξω από κέντρα υποδοχής. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βρέθηκαν στο δόφραγμα της Ολού Λίδρας πριν από κάποιες εβδομάδες, όταν κλείσαμε για λόγους και πάλι υγείας τα οδοφράγματα, αλλά βεβαίως δεν βρέθηκαν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι και να διαμαρτυρηθούν όταν ο κύριος Ακιντζή και η τουρκοκυπριακή πλευρά εξάγγελε το ολοκληρωτικό κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Παραθέτοντας αριθμούς που αποδεικνύουν ότι η Κύπρος έχει κατά κεφαλήν τους περισσότερους μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τριπλάσιους ακόμη και από τις χώρες πρώτης γραμμής όπως Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, ο Υπουργός διαρωτήθηκε αν αυτοί που τον στοχοποιούν δεν ανησυχούν για το μέλλον της πατρίδας. Ο κύριος Νουρής είπε ότι η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να προσφέρει άσυλο σε πρόσφυγες και απροστάτευτα παιδιά. Από εκεί και πέρα όμως έθεσε όρια. Όμως δεν έχουμε πλέον την δυνατότητα να υποδεχτούμε περαιτέρω άλλους οικονομικούς μετανάστες. Αυτό είναι το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο ΡΙΚΑ εδώ στο γραφείο του. Ο Υπουργός για ακόμη μια φορά προειδοποίησε ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει νέες μεταναστευτικές ροές, αφού ήδη οι αιτητές ασύλου ανέρχονται στο 3,8% του πληθυσμού της Κύπρου. Είπε μάλιστα ότι το 80% από τους αιτητές έρχονται μέσω Τουρκίας και ότι οι διακινητές εκμεταλλεύονται τους μετανάστες πολλώντας τους ελπίδα. Με την αποστολή τους και την άφηξη τους στην Κύπρο θεωρούν ότι εξασφαλίζουν διαβατήριο μετάβασης στην οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Κανένας δεν τους είπε ποτέ ότι η Κύπρος δεν ανήκει στο Σέγγεν, επομένως δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν σε άλλη χώρα, άρα ουσιαστικά μένουν εγκλωβισμένοι στην πατρίδα μας. Ενώπιον της Βουλής βρίσκονται 7 νομοσχέδια που αφορούν το μεταναστευτικό και θα λύνουν τα χέρια των αρχών. Σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής συζητήθηκαν 3 νομοσχέδια τα οποία αφορούν το καρκίνωμα των εικονικών γάμων. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής επιβεβαίωσε ότι δεν είναι μόνο κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και κάποιοι δικηγόροι που κυριολεκτικά θησαυρίζουν από τους παράτυπους μετανάστες. Τους υποκινούν ώστε να πετύχουν μονιμοποίηση ή τουλάχιστον παράταση της παραμονής τους στην Κύπρο και για το σκοπό αυτό μετέρχονται όλα τα μέσα. Έχουν φτάσει και στα δικά μας για αυτές οι πληροφορίες και μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κατονομαστεί και συγκεκριμένα άτομα. Θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους σε μια προσπάθεια ακριβώς να περιορίσουμε το φαινόμενο της εκμετάλλευσης αυτών των ανθρώπων. Η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με δίκτυο παραπληροφόρησης που έχουν χτίσει διακινητές στην Τουρκία και ετοιμάζεται να απαντήσει χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε ήδη οδηγίες και ετοιμάζεται η υποδομή για μαζικές αποστολές SMS σε ξένα κινητά που βρίσκονται κοντά στην περιοχή της Κύπρου. Θα αποτρέπουν τους επίδοξους μετανάστες αποκαλύπτοντας τις πλεχτάνες των κάθε λογής διακινητών. Τα μηνύματα θα είναι μεταξύ άλλων στην Αγγλική, Γαλλική, Αραβική, Παντζά, Πιορτού, Φαρσί, Παστού και Μπενγάλη.